Πάρε τη βαθιά σου ανάσα, Έλενα, γιατί ξεκινάς εσύ. Ναι, εγώ. Λοιπόν, αυτό που φοράς ως... είναι πουκάμισο το πάνω. Αυτό, ναι, είναι πουκάμισο, είναι έτσι το... είναι έτσι, δηλαδή φορεμένο, είναι το στυλ του αυτό. Καλά, πουκάμισο δεν έχει κουμπιά. Φαίνεται ανάποδα. Αλλά αυτό είναι το μπροστινό του. Α, και έχεις βάλει τα κουμπιά πίσω. Όχι, έτσι φοριέται. Έτσι φοριέται. Το μπροστινό του είναι αυτό δηλαδή. Α, ωραία. Λοιπόν, αυτό σου πάει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Σου πάει πάρα πολύ. Θα κρατούσα αυτό. Θα έβαζα μαύρο καλσόν. Θα έβαζα σίγουρα και τρίτο πουκάμισο κάτω. Δεν θα το έχω μόνο δύο. Να κάνω πιο έτσι, να το κάνω πιο φούστα από το να είναι τόσο πολύ επιτηδευμένα σεξ με το πόδι έτσι έξω. Και σίγουρα θα πέφευγα το κίτρινο. Τόσο πουκάμισο πολύ σας... Για το πουκάμισο, άσχημα. Το καλσόν είπα ότι θα το ήθελα μαύρο. Σας χτυπάει πολύ άσχημα. Δεν μου χτυπάει πολύ άσχημα. Δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι πράγματα που δεν μου αρέσουν. Αλλά τη βάση θα την κρατήσω όμως και θα σου πω με τη βαθμολογία μου και ένα μπράβο για την αλλαγή σου. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι ένα μεγάλο μπράβο. Ναι. Γιώργο. Τι γίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μου αρέσει πολύ το πουκάμισο που φοράς κάτω, το μπλε. Αν αυτό με κάποιο τρόπο συνέχιζε και γύρω-γύρω... Να ήταν μόνο το μπλε. Να ήταν, ας πούμε, άλλο ένα μπλε. Okay. Θα κρατούσα... στο σύνολο την εικόνα. Δηλαδή, αν με χαλάει κάτι, σε αυτό που βλέπω στον κορμό σου και στα πόδια σου, είναι το κίτρινο πουκάμισο. Το μουσταρδί καλσόν εμένα μου αρέσει. Όπως επίσης μου αρέσει πάρα πολύ και το μπορντό που φοράς πάνω και τα γάντια. Είναι λίγο kinky, βγάζουν κάτι, είναι ωραίο. Το πανωφόρι είναι εξαιρετικό. Πολύ ωραία μαλλιά, ωραίες μπότες, ωραίο κεφάλι γενικότερα. Με χαλάει πολύ αυτό εκεί. Αυτό. Ξέρεις, πολύ, δηλαδή, με χαλάει πολύ η Σέβη. Μπράβο. Βλέπεις κάποιες φορές πειραματισμοί. Thank you. Ρε, πάει πολύ καλά αυτό. Ναι, και το ψιλοφοβόμουν, αλλά όχι. Μου άρεσε βασικά, εντάξει. Απλά δεν ήξερα πώς θα το δεχτούν οι υπόλοιποι. Όχι, μου κάνει εντύπωση, γιατί ειλικρινά η πορεία σου ήταν πολύ έτσι, ενδιαφέρουσα. Είχε ξεκινήσει πολύ διαφορετικά αυτό, Στέλιο. Αυτό είναι μόνο σίγουρο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι δύο σου τελευταίες εμφανίσεις μου προκαλούν πάρα πολλά ερωτηματικά. Είτε αποφάσισες να πιάσεις το παιχνίδι από τα μαλλιά και να ασχοληθείς με σοβαρότητα, είτε έχεις μπει σε κάποια λίστα. Λίστα, στη λίστα, δεν ξέρω, αλλά με ξέρεις, σοβαρότητα κάπως είναι... Όχι, με σοβαρότητα από την αρχή το βλέπω το παιχνίδι. Όχι, απλώς κοίταξε, είναι πολύ μεγάλη αλλαγή. Είναι πολύ μεγάλη αλλαγή. Δεν μπορώ να σου πω ότι αυτά τα πράγματα τα έχει κάνει ένας επαγγελματίας, γιατί έχουν πάρα πολλά λάθη. Και η σημερινή σου εικόνα και η προηγούμενη. Θα σας πω τι γίνεται. Όσο προχωράμε στο παιχνίδι. Είναι κάτι, δεν μπορώ να το εξηγήσω, εθίζεσαι πιο πολύ και πιο πολύ σε όλο αυτό το κομμάτι του στυλ. Δηλαδή, είναι σαν εθίζεσαι πραγματικά το όλο αυτό, δεν το περιμένω ότι θα το πάθω. Δηλαδή, κάθε φορά λέω, α, θέλω να γίνω, να είμαι καλή, θέλω να πειραματιστώ, θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό, θέλω να παρουσιάσω όντως κάτι. Εσύ δηλαδή τώρα εθίστηκε στο στυλ. Ναι, έχω εθιστεί στο στυλ. Μου αρέσει αυτή η εκδοχή. Αλήθεια. Όχι, πραγματικά μου αρέσει. Δεν είναι. Όχι. Αυτό είναι ο σκοπός του παιχνιδιού. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία είσαι. Πραγματικά μου αρέσει. Εύχομαι όντως να είναι αυτό που συζητάμε τώρα και να μην κορδευόμαστε μεταξύ μας, γιατί η αλλαγή είναι μεγάλη. Επειδή δεν είναι δύσκολο μια έξυπνη γυναίκα να κάνει αυτά τα look, βλέπω το θετικό. Ότι η Σέβη πήρε το παιχνίδι πολύ σοβαρά. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Είσαι πάρα πολύ ωραία. Και χαίρομαι που σε βλέπω έτσι ανανεωμένη. Τρία. Απίστευτο. Εγώ σήμερα θα τρελαθώ. 11,6 είναι η βαθμολογία ως τελική. Ευχαριστώ. Τέλειο είναι.